Θα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Γιαννούλη που μας στηρίζει επίσης σήμερα και θα προλογίσει το βιβλίο του κύριου Θάνου Μικρούτσικου. Θα σας διαβάσω δύο αποσπάσματα για να το καλωσορίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι έχουν πει για τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο δύο μεγάλες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας και της ελληνικής μουσικής. Ας ακούσουμε τη Μάρο Δούκα. 1973, Νοέμβριος. Τον θυμάμαι αμυδρά στο Πολυτεχνείο, στην αίθουσα τελετών της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Πρώτη νύχτα κατάληψης. Αυτός στο πιάνο. Είχαν πάρει ψυχές μας φωτιά, ο κλαδόν στο ξύλινο πάτωμα. Έρχεται ο Σεπτέμβριος του 1975. Κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος του Θάνου, τα πολιτικά τραγούδια. Τραγούδια πολιτικά, όχι μόνο γιατί ο στίχος τους ήταν πολιτικός, αλλά και γιατί η μουσική που τα αποκάλυπτε αναζητούσε τους ανάλογους. Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι ο σημαντικότερος συνθέτης της νέας γενιάς. Ο Μικρούτσικος έρχεται στον χώρο με ένα τεράστιο πολιτικό κλίμα πίσω του και το εκπροσωπεί με πολύ γερά στοιχεία. Όχι επιπόλαιο. Σε εκείνε τι εξετάσει είχα παίξει τη σονάτα όπου 49 ρυθμό 2 του Μπετόβεν, άρρωστο με πυρετό πάνω από 39. Πρέπει να τον εντυπωσίασα, γιατί στο τέλο ο Μπουστίντοι ανέβηκε στη σκηνή και με πήρε αγκαλιά. Κάλεσε του γονεί μου και του είπα πω έχουν να κάνουν με ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί στην Ελλάδα και πρέπει να με στείλουν στο Λονδίνο. Οι γονεί μου έπειτα από σκέψη απάντησαν αρνητικά. Αξιολογώντας μετά από χρόνια την απόφασή τους, θεωρώ πως έπραξαν το σωστό, γιατί η άποψή μου για τα παιδιά θαύματα είναι συγκεκριμένη και θεωρώ πως η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων δικαιώνει αυτή μου τη θέση. Τα παιδιά θαύματα, μόλις περάσουν την ηλικία των 20, σπανίως έχουν ανάλογη συνέχεια. Το δεύτερο γεγονός αφορά μια μέρα που επέστρεψα γύρω στις 6 το απόγευμα και κλείστηκα αμέσως στο δωμάτιο με το πιάνο. Το δωμάτιο είχε ένα παχύ χαλί. Και αν συνυπολογίσει πω έπαιζα με μια σουρντίνα για να μην ενοχλώ, καταλαβαίνει κανεί πω ήταν δύσκολο να ακουστώ στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού μα. Γύρω στι 11.30 μπήκε στο δωμάτιο η μητέρα μου, έχοντα έντονα χαραγμένη την ανησυχία στο πρόσωπό τη. Με έψαχναν στου δρόμου, στι πλατείε, στου φίλου μα και βρίσκονταν ένα βήμα πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία. Δεν είχαν σκεφτεί να ανοίξουν το μεγάλο σαλόνι, δεν ακουγόταν τίποτα εξάλλου και θεώρησαν πω δεν είχα ακόμη επιστρέψει στο σπίτι. Μη θεωρήσεις όμως με όλα αυτά πως ήμουν ένα παιδί που δεν ζούσε την ηλικία του. Αντιθέτως, ήμουν ενεργός στις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα είχα αναπτύξει την πλατωνική σχέση με μια συμμαθητριά μου, την Pop. Σήμερα, και εκείνη παντρεμένη με παιδιά, εξακολουθούμε να θυμόμαστε πάντα τα γενέθλια ο ένας του άλλου. Στην έκτη δημοτικού γράφτηκα στο ελληνικό ορδείο της Πάτρας, με διευθυντή τον Δημήτρη Σινούρη, τον οποίο είχα καθηγητή αργότερα στο γυμνάσιο. Μεταξύ άλλων, είχε συμβεί και το εξής. Είχα αρχίσει, πέρα από τη μελέτη μου στα κλασικά έργα, να παίζω μόνος μου διάφορα ελληνικά τραγούδια της εποχής. Ένα απόγευμα που έφτασα στο 2,5 ώρα νωρίτερα από το μάθημά μου, κάθισα σε ένα πιάνο που χρησιμεύει για την εξάσκηση των μαθητών και άρχισα να παίζω ένα τραγούδι του Χατζηδάκη.
Με ακούει...